απορία. Βλέπουν οι ψυχές. Τι όλα. Ξέρετε, χαίρομαι τις απορίες που είναι με λίγα λόγια. Βλέπουν οι ψυχές. Δεν βλέπουν. Καταρχάς, να διασαφίσουμε. Οι ψυχές βλέπουν εκεί που είναι. Αλλά δεν βλέπουν εμάς. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Διότι βρίσκονται εις των οικείων τόπων, εκεί που είναι οι ψυχές. Δηλαδή οι ψυχές μεταξύ των βλέπονται, όπως και οι άγγελοι μεταξύ των βλέπονται. Αλλά δεν βλέπουν εμάς εδώ στη γη. Οι άγγελοι, συγγνώμη, οι άγιοι και οι ψυχές που σώθηκαν, λέω οι άγιοι και οι ψυχές που σώθηκαν, ουσιαστικά όλοι είναι άγιοι, γιατί άμα δεν είσαι Άγιος δεν σώζεσαι, παίρνουν την πληροφορία των γεγονότων της γης, φαίνεται μέσω των αγγέλων. Οπότε οι ψυχές βλέπουν, ξαναλέγω, εκεί που είναι, μεταξύ τους, όχι εδώ. Αν θέλετε να πω κάτι πιο πέρα, είναι μια δεύτερη απορία σε άλλο χαρτάκι, γιατί στο πρώτο υπάρχει άλλη μία, θα επανέλθω. Λέει, στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου και στην Ανάσταση των νεκρών θα συναντήσουμε τα προσφυλή μας πρόσωπα και θα υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας. Μόνον οι ευσεβείς. Μόνον οι ευσεβείς. Δηλαδή αυτοί βεβαίως θα έχουν επικοινωνία. Δηλαδή αν είσαι χείρα γυναίκα, ο άνδρας σου σώθηκε, θα τον δεις, αν και εσύ σωθείς. Μόνον τότε. Σημειώσατε όμως ότι οι ασεβείς δεν έχουν την όραση των προσώπων. Και αυτό είναι ακόμη μια τιμωρία. Σας έλεγα κάποτε, είναι στο γεροντικό, ότι ένας ασκητής κάποτε πήγε να κοιμηθεί στην έρημο και δηλαδή περπατούσε, ήταν οδηπόρος, και βρήκε μία νεκροκεφαλή και την έβαλε σαν μαξιλάρι και κοιμήθηκε. Και τότε άκουσε μέσα από μία νεκροκεφαλή μία φωνή. Μόλι, τι είναι αυτό? Και η φωνή έλεγε, εγώ είμαι, ήμουν ιερεύς των ειδώλων. Ιερεύς των ειδώλων. Μια μικρή παρένθεση. Θα πείτε, καλά, η ψυχή αυτού ήρθε εδώ να μιλήσει? Όχι, αγαπητοί μου, δεν μιλάνε ποτέ οι ψυχές. Πηγαίνουν στον οικείον τόπο. Εδώ ήθελε ο Θεός να παρουσιάσει κάτι και εδώ ομιλούν πάλι άγγελοι για λογαριασμό κάποιου. Μην το ξεχνάτε και αυτό. Γι' αυτό σας είπα, οι άγγελοι υπηρετούν την επικοινωνία του άλλου κόσμου με εδώ. Και οι δαίμονες, οι οποίοι δεν είναι στον άλλον κόσμο, οι δαίμονες ούτε εις την κόλαση είναι, ούτε εις τον Άδην είναι, ούτε εις τον ουρανόν είναι. Όταν έπεσαν από την άνω φωτοφορία, είναι σκορπισμένοι μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι με τα πνεύματα της πονηρίας που είναι, λέγει, εις τον αέρα. Είναι μέσα στη δημιουργία δηλαδή οι δαίμονες. Γι' αυτό και είπαν εις τον Κύριον, ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Μην επιτάξεις, δηλαδή μην διατάξεις να βρεθούμε εις τον Άδη, στην κόλαση. Αυτό παρεκάλεσαν οι δαίμονες διαστόματος Γεργεσινού. Αλλά τότε, ξαναγυρίζω, λέγει αυτή η φωνή, αλλά να γνωρίζεις ότι εμείς έχουμε ολιγότερη τιμωρία από ιερείς χριστιανούς οι οποίοι δεν στάθηκαν σωστοί ιερείς. Πολύ χειρότεροι έχουν αυτοί. Αναμφισβήτητο είναι αυτό. Και τότε ο ασκητής αυτός ερωτά, πώς είναι εις τον Άδη, όχι στην κόλαση, γιατί στην κόλαση ακόμη δεν είναι κανένας, πώς είναι εις τον Άδη? Και απήντησε η φωνή,
αυτοί οι κολλασμένοι, δηλαδή αυτοί που πρόκειται να κολλαστούν, δηλαδή που πρόκειται να πάνε στην κόλαση, είναι λέγει πλάτη με πλάτη. Βέβαια οι ψυχές δεν έχουν πλάτη. Τι θέλει να πει εδώ? Δεν βλέπει ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Αν εγώ πιαστώ με έτσι πως πιώνει τα χέρια και δύο άνθρωποι, δεν μπορώ να δω το πρόσωπό του. Δεν μπορώ, ούτε αυτό δεν μπορεί να είναι το δικό μου το πρόσωπο. Δηλαδή εκφράζει αυτό το γεγονός της μη οράσεως προσώπων. Δεν υπάρχει όραση προσώπου ούτε μεταξύ των οι κολλασμένοι. Είναι νομίζω μία από τις φοβερότερες, θα λέγαμε, τιμωρίες, το να μην μπορείς να δεις το πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου. Είναι φοβερό. Λοιπόν, γι' αυτό σας είπα, βλέπουν μόνον οι ψυχές των ευσεβών και τώρα βλέπουν στον παράδεισο. Θέλετε να σας πω, και γνωρίζονται. Γνωρίζονται χωρίς τις τάσεις. Δεν πάμε πολλές φορές, όλοι το παθαίνουμε αυτό, όταν για μια στιγμή δούμε έναν άνθρωπο, λέμε είναι αυτός, δεν είναι, έχουμε καιρό να τον δούμε, άλλαξαν τα μαλλιά του, ξέρω εγώ, αδυνάτησε, πάχινε, χλώμιασε, κοκκίνησε, πάντως αλλάζει ο άνθρωπος και λέμε είναι, δεν είναι, είναι, δεν είναι, και είναι γνωστός μας, και είναι, μάλιστα πάρα πολλές φορές όταν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, να λέμε δεν σε θυμάμαι, αλλά αφού μου το λες ότι είσαι εσύ, το δέχομαι. Εγώ πάρα πολλές φορές το παθαίνω αυτό. Αφού μου το λες εσύ ότι είσαι ο τάδε, το δέχομαι, αλλά δεν σε θυμάμαι. Λοιπόν, θυμηθείτε επάνω στο Θαβόρ, όταν ο Πέτρος είπε στον Κύριο να βάλουμε μία σκηνή για τον Ηλία και μία για σένα, για τον Ηλία και για τον Μωυσή, πού ήξερε ότι είναι ο Ηλίας και ο Μωυσής? Στον χώρο του Παραδείσου ή της Βασιλείας του Θεού αργότερα, μετά την Ανάσταση των νεκρών, υπάρχει αυτή η περίεργη γνωριμία. Οι Άγιοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Και βέβαια εμείς διαλέγουμε τους Αγίους και λέμε ο Άγιος Α, ο Άγιος Β, αλλά θα ήθελα να διορθώσω ότι και εκείνος που μόλις θα σωθεί, και αυτός Άγιος είναι, αλλά εδώ τιμούμε εκείνους που έδειξαν μια καθυπερβολή αγιότητα, τους οποίους βάζουμε και ως υποδείγματα που πρέπει να μιμηθούμε, ενώ κάθε σωσμένος είναι Άγιος. Εάν όλοι οι πιστοί μες στην Εκκλησία ελέγονται Άγιοι, πόσο περισσότερο εκείνοι οι οποίοι ήδη επεκύρωσαν την σωτηρία του. Τι συμβολίζει, άλλη απορία, τι συμβολίζει το καντήλι στο μνήμα? Δεν συμβολίζει τίποτα. Και μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι όλο το βάρος που μπορούν να ρίξουν για μια προσπάθεια υπέρ του και κοιμημένου, προσφυλούς και κοιμημένου, είναι να διατηρούν το καντήλι αναμένο, αφήνουν άνθρωπο που πάει να το ανάβει και άλλα πολλά. Θεωρούν αμαρτία αν δεν πάνε να το ανάψουν το καντήλι. Μάλιστα και στο σπίτι διατηρούν κανδύλι ξεχωριστό από το κανδύλι που έχουν στα εικονίσματα και το χρησιμοποιούν αυτό τουλάχιστον 40 ημέρες μετά την κίνηση του προσφυλούς προσώπου κτλ. Λοιπόν, το κανδύλι ή τα κεριά που θα ανάψουμε, τα κεριά της όταν θα πιάνουμε την νεκρόσιμη ακολουθία ή όσο έχουμε το νεκρό στο σπίτι μας, στο φέρετρο ανάβουμε λαμπάδες, μία ή δύο ή περισσότερες. Μάλιστα υπάρχει και η συνήθεια και πηγαίνουν και από την ενορία κεριά πολλά και έχουν εκεί και ένα μανουάλι, ξέρω εγώ, και ανάβουν κεριά, όσοι μπουν μέσα ανάβουν κεριά. Όλα αυτά, δηλαδή η φλόγα, το κερί, είναι διότι κερί ή κανδύλι ανάβαμε και στους Αγίους, ανάβαμε και στον Χριστό. Βλέπετε το τέμπλο μπροστά έχει κανδύλια. Εγώ θα πάρω το Κύριον κανδύλι που είναι του Χριστού. Γιατί ανάβουμε κανδύλι εις τον Χριστό? Γιατί οι Εβραίοι κατ' εντολή του Θεού άναβαν πρωί και απόγευμα την επτάφωτον λιχνία
η οποία ευρίσκεται των Αγίων των Αγίων. 3 και 3 και η κεντρική 7. Και ακόμη πιο εδώ, όχι δηλαδή προς το, όχι προς την κουρτίνα, αλλά πιο εδώ, προς την έξοδο, ήταν το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Και έξω από την σκηνή του μαρτυρίου, όπως και στον ναό του Σολομώντος κατά αντιστοιχία, ήταν το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, των ζώων κτλ. Γιατί λοιπόν υπήρχε η επτάφωτος λιχνία? Αν σας πω λεπτομέρειες πως έπρεπε να ανάβει, αν σας πω λεπτομέρειες πως έπρεπε να κατασκευαστεί, αλλά μόνο το πως να ανάβει είναι χρήσιμο. Λέγει, κάθε πρωί οι Λεβίτες, δηλαδή εκείνοι, όχι η Λεβιτική φυλή από την οποία κατήγονται και οι ιερείς, αλλά όσοι δεν ήσαν ιερείς έκαναν βοηθητικές εργασίες. Οι Λεβίτες λοιπόν έπρεπε κάθε πρωί και κάθε απόγευμα να ανάψουν τα κανδύλια αυτά. Την λιχνία ήταν δηλαδή με λάδι. Καθορίζεται λοιπόν ότι το λάδι θα ήταν ελιάς. Μη σας παρακαλώ βάζετε σπορέλαιο στο κανδύλι σας. Μη σας παρακαλώ βάζετε, θα τρομάξετε. Το λάδι που τηγανίσατε πατάτες το βάζετε στο κανδύλι σας. Μη σας παρακαλώ βάζετε μούργα. Μούργα λέμε το κατακάθι του λαδιού. Τρώμε το καλό λάδι και τις μούργες δεν τις πετάμε. Αυτές που τις κάνουμε σαπούνι δηλαδή στις βιομηχανίες. Μη τη μούργα τη βάζετε στο κανδύλι σας. Πρώτα πρώτα δεν θα ανάβει το κανδύλι, θα σβήνει. Όταν έχουμε πολλή οξύτητα, το κανδύλι σβήνει στο λάδι, οξύτητα. Όταν δεν υπάρχει οξύτης, είναι από 0 έως 1, το κανδύλι μπορεί να ανάβει 24 ώρες και να μην σβήσει. Λοιπόν, το λάδι θα είναι εκλεκτό. Τουλάχιστον αυτό που τρώμε. Βγάλαμε από τις ελιές μας ή αγοράσαμε από τον μπακάλι, αυτό που τρώμε θα βάλαμε και εκεί. Δηλαδή να είναι καθαρό λάδι. Σας παρακαλώ προσέξτε το, διότι ο Θεός δεν θα το δεχθεί το λάδι αυτό. Είναι μια θυσία. Λοιπόν, το λάδι θα είναι από ελιά. Θα υπάρχουν φυτίλια, λέει εκεί, τα οποία θα αλλάζουν, θα προστίθεται λάδι, θα αλλάζουν τα φυτίλια το πρωί και το απόγευμα, δεν είπα βράδυ, απόγευμα έγινε το, με τη δύση του ηλίου, και τα φυτίλια αυτά δεν θα τα πετάνε, αλλά θα υπήρχε ειδικό κυβότιο, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, ή το κατασκευασμένο από ατόφιο χρυσάφι. Εκεί θα βάζουν αυτά τα φυτίλια. Έχουν πολύ την καλή συνήθεια και όλα αυτά είναι παρμένα από εκεί. Είναι δείγματα ευλαβίας. Επιτέλους τα είπε ο Θεός. Επιτέλους τα είπε ο Θεός. Δεν πετούν τα φυτιλάκια στα σκουπίδια κλπ. Τα μαζεύουν σε ένα κουτί. Μόνο το κουτί αυτό να μην είναι χάρτινο και πάρει φωτιά καμιά φορά. Ή βάλτε και από τα, πώς το λένε, τα καρβουνάκια. Και τυχόν προσέξτε, μοιάζει ότι είναι σβηστό και αυτό είναι μέσα αναμένο, και αν το ρίξεις σε κανένα κουτί χαρτινό θα πάρει φωτιά, θα πάρουν όλα με τα φωτιά. Είναι κάτι που το έχω κατ' επανάληψη παρατηρήσει αυτό. Αλλά και τα καρβουνάκια που τη τάχτη τους και τα φυτιλάκια θα τα βάζουμε κάπου, και αυτά μετά θα τα βάζουμε σε ένα σακουλάκι να πάμε να τα πετάξουμε σε έναν τόπο, όχι στα σκουπίδια, σε έναν τόπο κάπου. Έτσι έπρεπε να ανάβει η επτάφωτος λιχνία. Όταν έγινε ο ναός Σολομώντος, ο ναός απέκτησε περισσότερες επτάφωτες λιχνίες. Έχουμε πλέον μια πολυτέλεια. Τότε ήταν στην έρημο αρχικά, μετά όμως υπάρχει πλούτος και έκαναν περισσότερες επτάφωτες λιχνίες. Γιατί υπήρχε αυτό, αυτή η επτάφωτος λιχνία? Η φωτιά ήταν σύμβολο τιμής προς τον Θεό. Γι' αυτό να δούμε και το κερί μας. Βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ βλέπω, εκεί τα μανουάλια είναι γεμάτα από κεριά.
αναμένα εννοείται κεριά. Βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς πολλούς συμβολισμούς, τους παρατρέχω αυτούς και μένω σε αυτό τον κύριο συμβολισμό, που είναι και θυσία βέβαια, είναι προς τιμήν του Θεού, εμπροκειμένου του Χριστού, που βάζουμε στην εικόνα το κανδύλι του Χριστού. Γιατί βάζουμε όμως τους Αγίους, ή καλύτερα, γιατί βάζουμε κανδύλι στο μνήμα του νεκρού, ή στο θέρετρο ανάβαμε κεριά? Είναι προς τιμήν της εικόνος του Χριστού που είναι ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό ανάβουμε το κανδύλι. Είναι προς τιμήν, διότι έχουμε την εικόνα του Χριστού στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο. Και όχι μόνο είναι το κανδύλι, όχι μόνο είναι το κερί, είναι και το θυμίαμα. Δεν θυμιάζουμε το θέρετρο, δεν θυμιάζουμε τον τάφο, δεν πάτε πάνω στον τάφο και βάζετε το θυμιατήρι και ανάβετε θυμίαμα. Αυτός μπορεί να είναι στην κόλαση, ας πούμε, να μην σώθηκε. Είναι εικόνα του Θεού. Ο ιερεύς δεν βγαίνει και θυμιάζει όλο το λαό με το θυμιατό γύρω γύρω. Θυμιάζει την εικόνα του Χριστού πρώτα, της Παναγίας, των Αγίων, και μετά το λαό θυμιάζει με το θυμιατό. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα, ζώσα εικόνα του Χριστού, και συνεπώς τιμάται η εικόνα του Χριστού εν το ανθρώπο. Κλείνω την απορία με μία διόρθωση. Δεν ανάβουμε το κανδύλι στον τάφο για να έχει φως ο και κοιμημένος να βλέπει να περπατάει, ή εκεί που είναι σκοτάδι δίθεν τάχα, ξέρω εγώ, να έχει φως να βλέπει. Αγαπητοί μου, όχι αυτό. Αυτά πια είναι παράμετροι, είναι πράγματα παράξενα, είναι. Αρχίζει μετά, αρχίζουν άλλα πράγματα. Όχι, είναι προς τιμήν, σας είπα, της εικόνος του Χριστού εν το ανθρώπο. Μα θα μου πείτε, αν έχουμε κόκαλα μόνο, τα οποία λέγονται λείψανα, και λείψανα θα πει απομινάρια, δηλαδή εκείνα που απέμειναν, διότι η σάρκα έφυγε, έλειωσε. Έχουμε τα κόκαλα μόνο, αλλά κυριότατα έφυγε η ψυχή. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος εβαπτίστηκε, εκοινώνησε, και το Πνεύμα του Θεού εγκαθιδρύθηκε μέσα σε αυτήν την ουσία του, σε αυτή την ύλη του. Γι' αυτό έχουμε και τα κόκαλα. Το λέω έτσι, ομά κόκαλα, για να γίνομαι αντιληπτός. Τα οστά, τα απομεινάρια, τα λείψανα, και τα βάζουμε σε κασάκια και τα βάζουμε στο όστιο φυλάκιον. Όχι βεβαίως γιατί υπάρχει κάτι το συναισθηματικό, μπορεί να υπάρχει το συναισθηματικό, αντίθετο θέμα, αλλά πάντοτε προς τιμήν. Θα μου πείτε ακόμη ότι όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, όσα λείψανα είναι μέσα στα κασάκια, αυτοί θα αναστηθούν, και εκείνοι που είναι στον κοινό λάκο, στο κοινό χωνευτήρι, αυτοί δεν θα αναστηθούν. Δεν είναι το θέμα εκεί. Ανά πάσα στιγμή, αγαπητοί μου, εκφράζουμε εμείς οι ζώντες, εκφράζουμε την τιμή προς τους και κοιμημένους, προς τους ανθρώπους, προς την εικόνα του Χριστού. Φέρετε ακόμη κάτι. Δεν ξέρω γιατί αυτά τα κημητήρια, καλύτερα τα οστεοφυλάκια, συγγνώμη, καλά είπα, τα κημητήρια, κυρίως τα χωριά, έχουνε τέτοια καταστασία, έχουνε τέτοια ενίοτε βρωμιά, που είναι απορίας άξιον. Σε πλήθος χωριά που έχω πάει, το έχω δει αυτό, σαν να είναι ένας τόπος σκουπιδιών. Ότι πάμε εκεί, πετάξαμε τα λίματά μας, τα σκουπίδια μας. Αγαπητοί μου, το νεκροταφείο πρέπει να είναι πολύ περιποιημένο. Δεν είναι ντροπή μας όταν οι αρχαίοι Έλληνες, οι Αθηναίοι εμπροκειμένο,
είχαν έναν τόπο που τον έλεγαν κεραμικό, και εκεί έθαπταν τους νεκρούς των, οι οποίοι δεν εγνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες περί αναστάσεως των νεκρών, και πολύ περισσότερο ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Και έκαναν μνημεία αληθινή νεκρούπολης. Προσέξτε τι είπα, νεκρούπολης, με μνημεία, με δουλειά πολύ να κάνουν γλυπτά μνημεία. Εκεί είναι και ο δεξίλεο, το λέω με ωμέγα, ο δεξίλεο. Θα το θυμόσαστε από την ιστορία του σχολείου μας. Δηλαδή είναι μια επιτύμβια, όχι, ένα μνημείο είναι, και είναι ένας νέος. Ξέρετε ότι κάποτε κατεδίκασαν οι Αθηναίοι κάποιους στρατηγούς επειδή δεν περισυνέλεξαν εκείνους που πνίγηκαν από τη θάλασσα. 10 στρατηγούς και τους κατεδίκασαν σε θάνατο, αν θυμάμαι καλά. Γιατί το κατηγορητήριο? Επειδή δεν περισυνέλεξαν όχι τους ναυαγούς αλλά τους πνιγμένους ύστερα από μια ναυμαχία. Λοιπόν, δεν νομίζετε ότι εμείς που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και γνωρίζουμε τι είναι ο άνθρωπος θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικότεροι στο σημείο αυτό? Θα έπρεπε να μπαίνει κανείς μέσα σε ένα νεκροταφείο και να υπάρχει μια τάξη, δηλαδή όμορφα τοποθετημένα, και τα μνήματα και οι σταυροί, καθαρά δρομάκια, όλα περιποιημένα. Δεν το νομίζετε? Σε μερικά, βέβαια, σε μερικές πόλεις, είτε πρωτεύα, ας πούμε στην Αθήνα ή δεν ξέρω πού, και στην επαρχία, σε επαρχιακές πόλεις κάπως μεγάλες, αυτό το συναντούμε, στη Λάρισα ας πούμε εδώ και λοιπά. Είναι περιποιημένα, αρκετά περιποιημένα. Αλλά πέραν τώρα από το νεκροταφείο, που είναι το πρόσωπο του πολιτισμού μιας πόλεως, πόσο πολιτισμό έχει? Θα φανεί από το νεκροταφείο. Σας κάνει εντύπωση? Αν θέλετε, η σκέψη αυτή δεν είναι δική μου, έχει γραφεί και έχει υποθεί ότι το πρόσωπο του πολιτισμού είναι το νεκροταφείο, όπως και το πρόσωπο του νοικοκυριού είναι η κουζίνα και το αποχωρητήριο. Δηλαδή το σαλόνι βεβαίως είναι ωραίο και περιποιημένο, η κουζίνα τι λέει και το αποχωρητήριο τι λέει? Εκεί θα πας να δεις κατά πόσο είναι νοικοκυρά η γυναίκα. Έτσι και εδώ είναι το νεκροταφείο, αλλά είναι και το οστεοφυλάκιο. Το οστεοφυλάκιο εις μέν της πόλης είναι το γνωστό. Υπάρχει κτίσμα, υπάρχουν ράφια, υπάρχουν τα μεταλλικά κασάκια, υπάρχει κάποια εικόνα και κάποιο κανδύλι. Θα μπορούσε να είναι βέβαια και πολύ καλύτερα, αλλά τέλος πάντων υποφερτάει. Καλά, όχι άριστα, καλά είναι. Αν πάτε σε χωριά και δείτε το οστεοφυλάκιο, θα σας πιάσει φρίκι. Θα σας πιάσει φρίκι, τίποτα άλλο δεν λέγω, που θα ικτύρετε και θα πείτε, έτσι καταντάει ο άνθρωπος, έτσι τέτοια τιμή δίνουν στους και κοιμημένους των, και εκεί πέρα τι είναι? Η μάνα μου είναι, ο πατέρας μου είναι, ο θειός μου είναι, η θειά μου είναι, το παιδί μου είναι, η γιαγιά μου είναι, ο παππούς μου είναι. Και μάλιστα σε ένα χωριό που είναι πολύ συγγένειες, είναι κοντινές, γιατί πώς είναι μέσα σε ένα χωριό? Θέλετε να είναι έτσι? Λοιπόν, αγαπητοί, ένας μόνο από εσάς που ακούει γίνει ποτέ πρόεδρος του χωριού και φροντίσει, θυμάται αυτά που είπαμε, και φροντίσει να φτιάξει το νεκροταφείο και το κημητήριο, θα το θεωρούσα ένα μεγάλο κέρδος. Τα όσα δηλαδή είπαμε σήμερα. Αλλά βλέπετε, στα χωριά δεν οικοδομούν κημητήριο, θα υπάρχει κάποια παράγκα, θα λείπει η πόρτα ενδεχομένως. Σας λέω φρίκι, ούτε δεν σας περιγράψω, θα ξεράσετε, θα απογοητευτείτε, γι' αυτό λοιπόν να υπάρχει ένα κτίσμα όμορφο, να υπάρχουν ράφια που θα βάλουμε τα κασάκια και τα λοιπά. Και ένα τελευταίο, μια που η ώρα πέρασε, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Είναι το εξής. Όπως θα ξέρετε, κάνουμε την εκταφή των νεκρών.
Αυτή γίνεται στα 3 χρόνια. Σε εδάφη κορεσμένα, δηλαδή εδάφη τα οποία έχουν υποστεί ό,τι έχουν υποστεί, να μην λέω πιο πολλά, δεν λιώνει ο άνθρωπος εύκολα. Και πρέπει να αφήσουμε 5 χρόνια, κάποτε και περισσότερο από 5 χρόνια. Και βγάζουμε από εκεί τον νεκρόν, βγάζουμε, πλένουμε τα οστά, τα τοποθετούμε στο καθάκι και τα πάμε στο οστεοφυλάκιο. Θεωρούν πολλοί άνθρωποι αμαρτία εάν δεν κάνουν την εκταφή ή όπως θα λέγαμε ανακομιδή. Ανακομιδή, ανακομίζω, μεταφέρω από κάπου σε κάπου αλλού. Δεν είναι αμαρτία εάν δεν κάνουμε την εκταφή. Η εκταφή έχει καθιερωθεί απλούστατα ελλείψη χώρου. Επειδή δεν υπάρχει χώρος στο νεκροταφείο, μάλιστα στις πόλεις που ο χώρος είναι πάντα ζωτικός, βλέπετε, η Λάρισα κάποτε είχε το νεκροταφείο, όπως μου έχουν πει, το είχε έξω από την πόλη, σήμερα είναι μέσα στην πόλη το νεκροταφείο. Ύστερα έκαναν μια περιοχή, τόσο το φαντάστηκαν, τόσο το νόμισαν, αυτή η περιοχή πια εκορέστη. Πρέπει να γίνει ένα νέο νεκροταφείο. Και έχω ακούσει, δεν ξέρω κατά πόσο λιτεύει, ότι σκέπτονται όχι απλώς να κάνουν νέο νεκροταφείο, αλλά μεταφορά του νεκροταφείου. Έχω ακούσει. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει θέμα χώρου. Και δεν είναι συνεπώς αναγκαίο να βγάλουμε τον νεκρόν, αν δεν υπάρχει θέμα χώρου. Θέμα χώρου δεν υπάρχει στα χωριά. Το νεκροταφείο είναι λίγο πιο πέρα από το χωριό, κάποτε είναι και αρκετά μακριά, μπορεί να είναι και 500 και 1000 μέτρα μακριά από το χωριό, μπορεί. Και εκεί υπάρχει μια περιοχή, μέσα στα χωράφια, ξέρω εγώ. Οπότε δεν προκύπτει θέμα ανακομιδής, γιατί δεν προκύπτει θέμα χώρου. Έτσι, αν έχουμε ένα τάφο και εκεί εθάψουμε έναν άνθρωπό μας, εκεί θα μείνει. Αν τώρα θα θέλαμε στον ίδιο τάφο, ύστερα από 5-10 χρόνια να πεθάνει κάποιος άλλος, να τον βάλουμε στον ίδιο τάφο, μαζεύουμε εκείνα τα οστά, γίνεται εκταφή, τα μαζεύουμε, αν δεν βάλουμε άλλον τάφο, και τα βάζουμε στο οστεοφυλάκιο ή στον ίδιο τάφο σε ένα κασάκι. Τα ξέρετε αυτά, τα βάζουν κάπου εκεί, κάνουν μια ειδική κατασκευή ή στον τάφο, και βάζουν των νέων νεκρών. Οπότε θα θέλω να σας πω ότι δεν είναι αμαρτία, ούτε είναι απαραίτητο να γίνει η εκταφή, επειδή πάρα πολλοί από εσάς το θεωρείτε πολύ μεγάλη αμαρτία, σαν να κάνετε θανάσιμα αμάρτημα αν δεν γίνει η εκταφή, και μάλιστα να είναι ακριβώς τα 3 χρόνια. Όχι, αγαπητοί, το θέμα δεν είναι εκεί. Πιστεύω το καταλάβατε. Και αν θέλετε ακόμη, είναι και μία απάντηση σε όλα αυτά, σε κάτι που κινούν και μια μέρα δυστυχώς φαίνεται θα γίνει. Γιατί ό,τι έχει ξεκινήσει και μουρμουρηθεί, γιατί κάνουμε τις μουρμούρες αυτές, δηλαδή γράφουμε στον τύπο, σε εφημερίδες, στα περιοδικά, και δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μια σφιγμομέτρηση, να δουν κατά πόσο αντιδρά η κοινή γνώμη. Να έχουμε την λεγόμενη καύση των νεκρών. Βέβαια, είτε καούν οι νεκροί, είτε θαυτούν οι νεκροί, είτε η θάλασσα τους κατάπιε και τα ψάρια τους έφαγαν, η ανάσταση των νεκρών δεν εμποδίζεται. Το λέει θαυμάσια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Αλλά επειδή η ταφή εκφράζει, διατηρώντας τον άνθρωπο και στα λείψανά του, εκφράζει την προσδοκία της αναστάσεως των νεκρών, εκφράζει, ας πούμε, σαν μια εικόνα. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει η καύση των νεκρών. Δεν πρέπει, το ξαναλέμε. Ύστερα, σε όλους τους χριστιανικούς λαούς, 2000 τώρα χρόνια, δεν έχουμε καύση, αλλά έχουμε ταφή. Η καύση είναι ένα πράγμα, όχι βέβαια καινούριο, είναι παμπάλαιο. Και οι αρχαίοι, όχι οι Έλληνες, και οι Έλληνες και άλλοι λαοί έκαιγαν τους νεκρούς και τις τάχτες έβαζαν σε μία λύκηθο, σε μία, δηλαδή νεκρική θα λέγαμε, στάμνα. Σε ένα σταμνί. Και σήμερα σε τάφους βρίσκουμε
μίαν λύκητον και όχι μέσα στάχτη. Είναι η στάχτη που κάψαν τον νεκρόν. Δεν είναι καινούριο πράγμα αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει όμως αυτό το πράγμα να γίνεται για τον λόγο που σας εξήγησα. Στην Αμερική, που υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα χώρου, υπάρχει κάτι που βεβαίως ταφήμεν είναι, αλλά είναι αντισυναισθηματικό. Είναι το εξής. Ανοίγεται, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη που έχει, έφτασε μου φαίνεται 15 ή 17 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια. Αφοβερό. Δύο Ελλάδες είναι, μια μισή Ελλάδα είναι, μόνο μία πόλη. Πόσοι πεθαίνουν και τι νεκροταφεία χρειάζονται. Ανοίγουν μίαν τάφρον πλάτους όσο ένα φέρετρο και μήκους όσο νομίζουν με εξκαφικά μηχανήματα και βάθος πολύ βαθύ, πολύ μεγάλο βάθος, και αυτή η τάφρος θα χρησιμεύσει δια την ταφή νεκρών για μια ημέρα, ας το πούμε, και τότε με βίντσι, να το πούμε έτσι, κάθε νεκροφόρα που έρχεται στο νεκροταφείο παραλαμβάνει το φέρετρο και το κατεβάζει κάτω εις την τάφρα. Έρχεται το δεύτερο, το τρίτο, μετά από πάνω άλλο φέρετρο, πιο πάνω τρίτο, πέμπτο, δέκατο, δεν ξέρω τι βάθος έχουν αυτά, και από πάνω μπαίνει χώμα και τελείωσε. Βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να ξαναδείς ορατά με τα μάτια σου τον τάφο του κεκοιμημένου σου προσώπου, του αγαπημένου σου προσώπου. Δεν θα το δεις. Βλέπετε, αυτό προσκρούει στο συναίσθημα, αλλά βλέπετε ο φελημισμός υπερνικάει των συναισθηματισμών. Αλλά επειδή μάκρυνα πολύ και πέρασε η ώρα, αυτά για απόψε. Ευχαριστώ.